Λοιπόν, ακούστε κάτι για το Ολυμπιακό Σάρις. Έρχεται ο Ολυμπιακός, μάλλον το πάω αλλιώς. Έχεις ένα πλούσιο φίλο, πλούσιο. Του έχει κάνει κάνα δύο-τρεις χάρες και σε έχει μια υποχρέωση. Θέλω να σου κάνει ένα δώρο, θέλω να σου κάνει ένα δώρο. Επειδή δύο-τρεις γκόμενες και οι πλούσιες πάνε στους πλούσιους, θέλω να σου κάνει πάσα πια γκόμενα για να σε ευχαριστήσει. Και τη μέρα που είναι να σου κάνει το κονέ με την γκόμενα, σου λέει, ρε παιδί μου, θα του το πω το μεσημέρι για να δει το βράδυ. Να του κάνω και έκπληξη. Έλα που άλλος ο φτωχός ο Βουκαράς έχει πάρει το Playboy και έχει τραβήξει κανένα δύο-τρεις μαλακίες, να πούμε. Έχει στο Playboy, να πούμε, το έχει πιτσιλήσει. Αλλά πηγαίνει στο ραντεβού, είπα να πηδήξει και δεν μπορεί να πηδήξει. Ψηλό, κάνει καμιά πίπα, καλά αυτό, καμιά ιστορία. Ένα σκηνικό σηκώνεται, ρίχνει μισό. Πέφτει ξερός, σηκώνεται λίγο. Γλύφηκε λίγο κανένα πόδι, καμιά φτέρνα, να πούμε που λέω. Και τελειώνει και το έργο. Δηλαδή θέλω να πω. Για να τρώω, δεν κάνω λίγο λιανά. Λοιπόν, Ολυμπιακός. Έξω μεγάλος τερματοφύλακας. Έξω μεγάλος σεντερφόρ. Έξω Καμαρά. Ποιος άλλος έλειπε, ρε, τον Ολυμπιακό. Ελαράμπι έλειπε. Φορτούνης έλειπε. Μπρούμα, Εμβιλά έλειπε. Φαλμποένα έλειπε. Και Μπρούμα. Ναι, ωραία. Αλλά είχε ενοχλήσει αυτό. Και έρχεται και σου βάζει τον Παπασταθόπουλο. Όχι, έτσι ο Παπασταθόπουλος. Παπασταθόπουλος, άμα χάσει το 12% τούμπας, στην άλλη στάση δεν το προλαβαίνει. Και να έχουν παρκάρει και δύο φορτηγά μπροστά και να θέλει να κάνει λιγμό το 12. Το 12 είναι η μαούρα, το 12% τούμπας. Βλέπουμε τη σύνθεση εδώ με τα παιδιά. Τρία καφουάρις. Μπερτόλιο μέσα, Σάσα μέσα, Τζέκο μέσα. Ω, μάλαιο. Γιατί δεν παίζει ο Μαντζίνης σεντερφόρ, πονάει ο Μάνος. Αυτό είναι κακό. Μέρα τούτου. Βλέπεις ότι τα χαφ του Άρη θα έπρεπε να καταπιούν τα χιλιόμετρα, τις ιστορίες, τα δύο χαφ του Ολυμπιακού, ενάμιση, Μπουχαλάκης καλός αλλά αργός. Το κέντρο δεν το παίρνουνε, μαγκωμένοι. Τρεξίματα τίποτα. Η μπροστινή γραμμή που ερχόταν να μαρκάρει, μεγάλωσε η απόσταση μεταξύ των γραμμών. Το χειρότερο όμως όλων, για να τελειώσω με αυτό, δεν ήταν πολύ έτσι μακρύ, δεν μακρηγορήσω πολύ, είναι η αντιμετώπιση ενός ποδοσφαιριστή ο οποίος είναι ιδιαίτερο χαρακτηριστικό στοιχείο, όπως είναι ο Χασάν. Πριν το παιχνίδι λέμε πάρα πολύ καλός ο... πάρα πολύ καλός ο Μάτζιος που θα παραβάλει τον Δελιζήση, γιατί ο Χασάν είναι και ποδοσφαιριστής και θα δημιουργήσει στο φόρτωμα των παιχτών του Ολυμπιακού οπωσδήποτε ένα πολύ μεγάλο ατούτο κεφάλι. Και παίζει και με δύο ψηλούς. Παίζει ένα 4-4-2 ανοιχτό με Κάιπερς και Χασάν, δύο ψηλούς. Έχω να το δω αυτό στο ποδόσφαιρο από το 1981-82, παιδάκι με Γρηγόρη Καραλαμπίδη, Άρνε Ντόκιν στον Παναθηναϊκό, Επιλάκη Πετρόπουλου, Γελάκη Σιμοφωνίδη με τα Ράουτ κτλ. Δεν γίνεται, είναι τακτικό λάθος όταν πηγαίνει η μπάλα στον αέρα ή γίνεται φόρτωμα, πάρε βάλε, να μην έχεις κοντά στο Χασάν ή το Ρόζ ή το Δελίζης. Εγώ θα έλεγα το Δελίζης, γιατί ο Δελίζης είναι στα πιο κυβικά, στο πιο ίδιο σωματότυπο, ταιριάζει περισσότερο. Δηλαδή δύο γκολ, τα οποία τα τρως από το center for στο φόρτωμα, το οποίο το παίζει ζώνη. Στη ζώνη θα παίξεις τετράδα με το Χασάν πλάτη στην εστία ή και μέτωπο. Αν θέλει να του δώσει κάποιος Φορτούνης ή κάποιος Καμαρά ή κάποιος Εμβιλά ή κάποιος Μπουχαλάκης, μια πάσα κάθετη. Κάθετη, άμα του τη δώσει την μπάλα ανάμεσα από τα στόπερ, δεν μπορεί να μπει να τριπλάρει για να κάνει ο Χασάν ιστορίες. Αν οπωσδήποτε όμως πάει μπάλα στις πλευρές, και εκεί είχε πρόβλημα ο Άρης στο πρώτο ημίχρονο, καθώς ο Στρούγγεν είχε προβλήματα από τον. Ποιος το λέω, τον Μπεχταράρη, τον αριστερό εξτρέμ. Τον. Γιαμότο. Σίλβα. Όχι, του Ολυμπιακού τον αριστερό. Τον Μπρουμά, ο Μπρουμά είχε προβλήματα και ο Χολέμπας πολύ καλό στα ανεβάσματα, φορτώθηκε η ιστορία. Εγώ σου λέω ότι σου παίρνει τα χαφ. Εγώ σου λέω είναι κουρασμένος ο Σάσα. Λογικό. Εγώ σου λέω ότι ο Τζέκου είναι σε κακή μέρα. Λογικό.
Την μπάλα πάει εύκολα στις πλευρές για να γίνει φόρτωμα. Λογικό. Δεν είναι λογικό να αντιμετωπίσει ο Άρης το Χασάν σε ζώνη αφελέστατα και μάλιστα με έναν προπονητή ο οποίος είναι στο κομμάτι τουλάχιστον το αμυντικό πάρα πολύ έμπειρος. Δηλαδή λέμε ότι ναι, η μπροστά γραμμή δεν βοήθησε σε τραξίματα πίσω. Ναι, δεν είχε φρεσκάδα να πάρει την μπάλα να πει να μπουκάρει να κάνει ένα ράνι. Ναι, όλα αυτά. Όλη η ζημιά όμως σήμερα για τον Άρη έγινε μέσα στη μεγάλη περιοχή από αυτή την ανοησία και αυτό το θλιβερό μαρκάρισμα ζώνης απάνω στο Χασάν. Η πρόκληση είναι ανοιχτή, δίνω στο Ολυμπιακό ένα 10% παραπάνω λόγω ρόστερ, λόγω εμπειρίας, λόγω.